Σεβαστέ Πατέρα, κύριε Πνευματικέ Εκπρόσωπε του Ελληνικού Προξενείου, αγαπητέ Πρόεδρε κύριε Μαυρίδη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεοεκλεγέντος, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κύριε Επίτιμε Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε Γαλανίδη, και Πρόεδρε της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, κύριε πρώην Πρόεδρε της ΟΣΕΠΕ, κύριε Γιάννη Κουρσανίδη, αγαπητά μέλη Διοικητικών Συμβουλίων όλων των Σωματείων και Πρόεδροι, νυν και πρώην, αγαπητοί νέοι και νέες της Διασποράς, ξεριζωμένη και από την ιστορική αλλά και από τη νέα σας πατρίδα που οι πρόγονοί μας μετέφεραν τη ζωή τους στην Ελλάδα, όχι όμως τη συνείδησή τους. Ανταλλάχτηκαν υποχρεωτικά, δεν αντάλλαξαν όμως τον πολιτισμό τους, όπως δεν τον αντάλλαξαν και οι μετανάστες γονείς σας. Η μνήμη και η έκφραση των ανταλλαχτέντων παππούδων μας και των μεταναστών γονιών σας στάθηκαν πιο ισχυρές από την περιφρόνηση και την απαξία με την οποία αντιμετωπίστηκαν ως φορείς ενός απλοϊκού τάχα λαϊκού πολιτισμού αδύναμου να ικανοποιήσει τις σύγχρονες καλλιεργημένες ψυχές. Όμως, τα τραγωδίες, τα παραμύθια, τα ήθη και τα έθιμα, η μουσική, οι χοροί, τα κεντυμένα φορεσίας ανδρών και γυναικών, τα κοσμήματα, τα σκεύεα το σπιτί, η πολιτιακή οργάνωση με τη μιζέτερους, τα κοινοτικά σχολεία και τα εγκλησίας με τα τέμπλα και τα ζωγραφίας, δε φέκαμε συμπατρίδαν, είχαν πολλά βαθέα ρίζας. Και εκράτεσαν εμάς. Και είναι τα στοιχεία εκείνα που ενώνε μας με τα μιλέτα και τα εθνότητα του ιστορικού χώρου όπου έζησαν χιλιάδες χρόνια τεμετέρ. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες έμουν, με αρετή και αξιοσύνη, με τον νούνα τον, την ψήνα του, με το κορμίνα του, ύψωσαν τεμέτερα τα πρότυπα εκεί, στη μαύρη θάλασσα και στα ψηλά ρασία του πόντου. Εκεί όπου εταξίδεψε μας πριν από λίγο η μυροφόρα. Αλλά για μας είναι μόνο ένα ταξίδι τουριστικό? Είναι μόνο ένας ταξιδιωτικός προορισμός? Είναι ένα προσκυνηματικό διπορικό σε άψυχα μνημεία ή κάτι παραπάνω? Μήπως είμαστε η φυσική και πνευματική επιβίωση των γονέων μας που γυρίζει στον ιερό τόπο καταγωγής τους? Αν ναι, τότε τι ακριβώς αναζητούμε εκεί? Πρώτον, την πόλη, το χωρίο, το σπίτι, αν υπάρχει, το ΠΕΑΡ, το ΓΕΦΥΡ, το σχολείο, την εκκλησία ή το πλησιέστερο μοναστήρ, το μπαρχάρ, κάθε χωρίο είσαι μπαρχάρ, και πολλά άλλα που σίγουρα έχουμε ακούσει από τους παππούδες ή τους προπάπους μας. Δεύτερον, αδέρφια αίματος, ίσοι χωριανούς, που οι συνθήκες τους ανάγκασαν να μείνουν εκεί. Η υποχρεωτική ανταλλαγή έγινε με θρησκευτικά κριτήρια. Οι μουσουλμάνοι έμεναν, οι χριστιανοί έφευγαν. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Πολλοί έμειναν και για άλλους λόγους, όπως παραδείγματος χάρη μεικτή γάμη. Μόνο στο χωριό Λαραχανή έμειναν 9 κορίτσια, όπως και σε πολλά άλλα χωριά. Αδυναμία εκπατρισμού λόγω ηλικίας, τα μικρά ορφανά και οι ηλικιωμένοι, όπως ο Ικρέμογλης, ο Θόδωρον και η Καλομάνατ, ασυστάμα. Γενικά τα ορφανά, που ήταν χιλιάδες, που αργότερα βαπτίστηκαν, τρόπος του λέγει δηλαδή, δηλώθηκαν του Αδάμ, του Αντέμ και της Χαβά, δηλαδή του Αδάμ και της Εύας. Τα πολύ μικρά παιδιά, όπως το ανέφερε και η μυροφόρα, κάτω των 2 ή 3 χρόνων, που αφέθηκαν από τους γονείς τους σε γείτονες μουσουλμάνους για να σωθούν από τον βέβαιο θάνατό τους, από τις κακουχίες προς το άγνωστο. Και έτσι
πράγματι επέζησαν. Γνωρίζουμε περιπτώσεις, για παράδειγμα στο χωριό Σουλούγκιόλ της Νεοκεσάριας ή στο χωριό Τσαχαράνων του Χαψίκιου. Φυσικά, ακόμα και αν δεν βρούμε απογόνους ελληνόφωνων συγγενών φίλων ή συγχωριανών των παππούδων μας, τότε σίγουρα θα βρούμε ανθρώπους φιλόξενους, όπως οι δικοί μας, με καθαρότατη προφορά και μουσικότητα στην εκφορά του λόγου, που σχεδόν έχει εκλείψει από εμάς, τους σημερινούς Ελλαδίτες Ποντίους. Αυτό όμως που μας εκπλήσει ευχάριστα είναι οι ίδιες συνήθειες, τα ίδια χαρακτηριστικά, οι ίδιες διατροφικές συνήθειες, λάχανα με τα φασούλια, χαβίτς, τανωμένο σορβάν, ακόμα και οι ιδιοτροπίες. Και φυσικά ο τρόπος ζωής είναι ολοίδιος. Πρώτης ο χορών και σαν μουχαμπέτεα, με την Κεμετζέν, τη Σιλιάδριν, το Ταούλ και τη Ζουνάν. Ακόμα και τα ανέκδοτα είναι ίδια. Μόνο που εκεί ο Γιωρίκας και ο Κωστίκας γίνανε ο Τουρσούν και ο Τεμέν. Οι περισσότεροι ξέρουν ότι οι παλαιοί Ιατούν έσαν χριστιανοί, όπως οι Οφλίδες και οι Τσάγκαραλίδες. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, διατηρούν όλες τις χριστιανικές γιορτές με το παλαιό βέβαια ημερολόγιο, 13 ημέρες αργότερα, προσαρμοσμένες στη σημερινή πραγματικότητα. Παραδείγματος χάρη, τα κοντζολόσια, τα μωμέρια θα έλεγαμε, 13 προς 14 Ιανουαρίου, την πρωτοχρονιά με το παλιό, στην Κατήρκα, όπου γίνεται την τρίτη Παρασκευή του Ιουλίου, δηλαδή κοντά στην 20η του προφήτη Λία, ή στον ΑΕΣΕΡ, όπου υπήρχε ναός της Παναγίας, γίνεται το πανηγύρι 28 Αυγούστου, την Παναγίας, και πολλά άλλα. Μετά από όλα αυτά, εύλογα θα μας ρωτήσουν όταν μας συναντούν, εσύ είστε απ' εμάς ή εμείς απ' εσάς? Αντί να παραδεχτούμε ότι εμείς είμαστε από αυτούς, αφού εμείς έστω και χωρίς τη θέλησή μας φύγαμε, ή έστω να τους πούμε ότι αυτοί είναι από εμάς, εξηγώντας τους όμως όλη την ιστορική αλήθεια, που οι περισσότεροι δεν τη γνωρίζουν ή τη γνωρίζουν μονοπλευρά. Τους απευθύνουμε άκρως λαογραφικές ερωτήσεις τύπου «Εσύ χριστιανοί είστε?» Και αν λάβουμε αρνητική απάντηση, που θα λάβουμε, το συμπέρασμά μας γίνεται άκρως επιστημονικό. Α, τότε εσύ πόντιοι είστε. Δηλαδή, αυτοί που ζουν στον Πόντο δεν είναι πόντιοι και είναι αυτοί που ζουν στην Αθήνα ή στην Χαλκιδική. Και ενώ όλοι σχεδόν έχουν την ίδια πολιτισμική συνείδηση με εμάς, γίνονται Τούρκοι από τα νεύρα τους, μετά από αυτήν την απαράδεκτη συμπεριφορά ορισμένων φωστήρων δικών μας λαογράφων ή θρησκόληπτων. Αναρωτιέται κανείς, γιατί γίνεται αυτό το κυνήγι ανακάλυψης χριστιανών ή κρυπτοχριστιανών στον Πόντο από ορισμένους συμπατριώτες μας, όταν υπάρχουν 99 λόγοι στους 100 να αναγνωρίσεις μια κοινή πολιτισμική ταυτότητα και είναι ο ένας και μοναδικός λόγος που στο κάτω-κάτω της γραφής δεν είναι και επαρκής παράγοντας συλλογικού εθνικού προσδιορισμού. Επειδή παραδείγματος χάρη οι Βούλγαροι είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, είμαστε ίδιοι? Οι Κούρδοι και οι Άραβες είναι ίδιοι με τους Τούρκους επειδή είναι μουσουλμάνοι? Οι ίδιοι οι σημερινοί κάτοικοι του Πόντου αυτοπροσδιορίζονται ως Καράντενις Μιλέτ ή Ρουμ. Ατός λένε Ρούμισεν, δηλαδή μαυροθαλασσίτες ή Ρωμαίοι. Άλλοι πάλι φωστήρες στην Ελλάδα τους ταυτίζουν με τους Λαζούς, είτε εσκεμένα είτε από βλακεία θα έλεγα, που φυσικά είναι ανίκητοι. Αν κάποιος σοβαρά θέλει να ερευνήσει την αλήθεια, είναι πολύ εύκολο να το κάνει στον Πόντο και όχι στην Ελλάδα. Εκεί οι Λαζ γνωρίζουν ότι δεν είναι Ρουμ και οι Ρουμ ότι δεν είναι Λαζ. Ωστόσο, υπάρχει εσκεμμένη σύγχυση για ευνόητους πολιτικά και για ευνόητα πολιτικά και εθνικά ωφέλη.
Από το 2002, που η Τουρκία ζει τη δική της μεταπολίτευση, στον Πόντο έγιναν σημαντικές αλλαγές και γεγονότα. Το σημαντικότερο, η επαναλειτουργία της Παναγίας Σουμελά το 2010. Τα μομοέρια το 2009, 10 και 11 στο χωριό Λιβερά και στη Ματσούκα. Καθαρισμός της Μονής Περιστεραιώτα με επισκέπτες από την Ελλάδα και κατοίκους της περιοχής, από το χωριό Κουστουλάντων. Προσκύνημα με τον Παναγιώτατο Πατριάρχη Βαρθολομαίο στον Άγιο Γεώργιο Περιστεραιώτα, στη Σάντα, στην Κρόμνη και στην Ήμερα. Συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων στα φεστιβάλ Ματσούκας, Πλατάνων και Τόνιας. Τα αληθινά σενάρια της ΕΡΤΡΙΑ με τον Νίκο Ασλανίδη. Ακόμα και η άδεια για ντοκιμαντέρ του Θεόδωρου Κυριακίδη. Του Θεοδόση Κυριακίδη, με συγχωρείτε. Δυστυχώς όμως, τον περασμένο χρόνο συνέβη και το δυσάρεστο γεγονός της μετατροπής της Αγίας Σοφίας Τραπεζούντος και σε τζαμί. Δηλαδή, είναι και επισκέψιμο άνευ εισιτηρίου για κάθε ενδιαφερόμενο που μπορεί να εισέλθει στο ναό, αλλά λειτουργεί και ως Αγιά Σοφιά τζαμί. Υπάρχουν υπόνοιες για εισρωή αραβικών κεφαλαίων ως αντάλλαγμα. Το περίεργο πάντως είναι ότι η αντίδραση των ποντίων της Ελλάδας ήταν πολύ πιο χλιαρή από αυτήν των ποντίων της Τραπεζούντας. Να προσθέσω εδώ ακόμα και την φιλοξενία του Δημάρχου Ματσούκας στο σπίτι του, της δικής μας οικογένειας, με εκτενές ρεπορτάζ και φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα Κουριέτ και την προτροπή του στους κατοίκους της Ματσούκας να φιλοξενήσουν και εκείνοι επισκέπτες από την Ελλάδα στην πρώτη πατριαρχική λειτουργία το 2010, και μιας και εκείνη τη χρονιά δεν υπήρχε κανένα διαθέσιμο δωμάτιο στα ξενοδοχεία της περιοχής σε απόσταση 200 χιλιόμετρων. Επίσης, το νοσοκόμο που έδωσε αίμα για τον Λάζαρο Χαλκίδη, που από συγκίνηση το 2009 υπέστη καρδιακό επεισόδιο και χειρουργήθηκε στην Τραπεζούντα, αλλά και όλους τους τραπεζούντιους που έσπευσαν να τον επισκεφθούν, φέρνοντάς του δώρα και φρούτα ευχόμενη καλή ανάρρωση. Επίσης, τον αείμνηστο πλέον Ηλία Καραγκιόζ, που συνέγραψε πολλά βιβλία με τοπονύμια της περιοχής Τραπεζούντας και πολλούς άλλους. Όσο υπάρχει ο πόντος ως χώρος, θα υπάρχουν πόντι και κατ' επέκταση ποντιακή ταυτότητα. Για μας που δεν ζούμε πλέον σε αυτόν τον χώρο, για όσο χρόνο ο πόντος θα μας εμπνέει, θα υπάρχουμε ως πόντι με ποντιακή ταυτότητα. Εμείς σήμερα πρέπει να λειτουργήσουμε ως φορείς φωτός και γνώσης, να υψώσουμε το μέσο όρο της γνώσης μας για να είμαστε σε θέση να λάβουμε ανώτατη και να μπορούμε να τη μεταδώσουμε όταν τη λάβουμε. Να ανακτήσουμε την αυτοπεποίθησή μας που έχει καταρακωθεί από ανεπαρκείς ηγετίσκους. Να αναθεωρήσουμε παγιωμένες απόψεις. Να βγάλουμε τις παροπίδες δεξιάς-αριστεράς από τον ποντιακό χώρο. Να μην προσωποποιούμε τον ιερό χώρο μας. Άλλωστε, οι πόντοι γύρω μας, από τη θέση του ο καθένας, μοχθούν για το κοινό καλό. Αυτό το όραμα της δικής μας ενότητας θα γίνει όραμα ενότητας των λαών για ευημερία, ειρήνη και ελευθερία ανθρώπων σε ελεύθερες πολιτείες. Εσείς, η σημερινή ποντιακή νεολαία, έχετε το δικαίωμα, όπως κάθε γενιά, να επαναπροσδιορίσετε τις σχέσεις σας με την παράδοσή μας, και ως νέοι πρέπει να πιστεύετε στο τέλειο και αυτή η πίστη να σας ακολουθεί ως τα βαθιά σας γεράματα. Πιστέψτε το αδύνατο για να εξαντλήσετε το δυνατόν στα έσχατά του όρια. Ευχαριστώ. Thank you.
Ωραία. Τώρα θα προχωρήσουμε στο θέμα των ερωτήσεων. Αν έχετε ερωτήσεις προς τους εισηγητές, ελεύθερη όλη να απευθύνετε τις ερωτήσεις που έχετε πάνω στο θέμα. Μέχρι να σκεφτούν οι υπόλοιποι, θα ρωτήσω εγώ. Είχατε, κύριε Τσαφιάθου, είχατε δείξει κάποιες εκκλησίες στον Πόνο. Ήθελα να ρωτήσω άμα πολλές από αυτές, ξέρω εγώ, λειτουργούν ακόμα σήμερα, π.χ. αυτοί που δείξατε στη Σινόπη, και πώς είναι, ξέρω εγώ, άμα έχουν αλλάξει μέσα, τις έχουν μετατρέψει. Καμία εκκλησία δεν λειτουργεί σήμερα στον Πόντο. Η μόνη εκκλησία που λειτουργήσε ήταν η Παναγία Σουμελά, η επαναλειτουργία της Παναγίας Σουμελά, μετά από ειδική άδεια που δόθηκε από την τουρκική κυβέρνηση το 2010, 2011, 2012, 2013 και ελπίζουμε και σήμερα, φέτος, το 2014. Οι εκκλησίες είτε είναι έρημες, είτε λειτουργούν ως τζαμιά, είτε σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως είδατε, έγιναν στάβλοι, ή έχουν χρησιμοποιηθεί ως οικοδομικά υλικά για να χτιστούν κάποια σπίτια, κάποια παρακείμενα σπίτια. Θα κάνω μια ακόμα ερώτηση πάνω στο θέμα. Μια που λέτε ότι δεν λειτουργούν οι εκκλησίες, οι χριστιανοί που είναι εκεί. Τι... Λοιπόν, ναι. Οι χριστιανοί δεν υπάρχουν εκεί, φανερά. Οι μόνοι φανεροί που, χριστιανοί που υπάρχουν ειδικά στην Τραπεζούντα είναι οι Ρώσοι. Υπάρχουν πολλοί Ρώσοι και πολλές Ρωσίδες στην Τραπεζούντα. Και αυτοί μάλιστα έχουν το αίτημα τέλος πάντων να δημιουργηθεί μια εκκλησία, αλλά ρώσικη εκκλησία, για να μπορούν να λειτουργηθούν. Η μόνη εκκλησία χριστιανική που υπάρχει είναι, όπως σας είπα, η καθολική, η Σάντα Μαρία. Δεν υπάρχει. Αυτά βέβαια είναι και ζητήματα πολιτικής. Δηλαδή, άμα ανοίξει εκκλησία εκεί, πρέπει δυστυχώς να ανοίξει ένα τζαμί και στην Ελλάδα. Άπτονται πολιτικής δηλαδή αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα σκεφτήκατε τώρα. Τριανταφυλλίδης Χαρίτων από το Σύλλογο Βερολίνου. Ήθελα να ρωτήσω για ποιο πληθυσμό μιλάμε τώρα σε αυτές τις εποχές, δηλαδή πόσος κόσμος ζει σε αυτές τις περιοχές που μας είπατε ή και ο πληθυσμός τότε, δηλαδή, ναι, αυτά. Ο πληθυσμός που υπολογίζεται αυτή τη στιγμή που έχει ελληνοφωνία, είτε ζει στον Πόντο, είτε σε εσωτερική μετανάστευση, Κωνσταντινούπολη, Προύσα, Ατάλια, είτε και εδώ, εκτός, όχι εσωτερική μετανάστευση, αλλά εκτός της σημερινής Τουρκίας, υπολογίζεται όσος είναι και αυτός στον ελλαδικό χώρο και στη διασπορά. Όμως, δεν μπορούμε να μετρήσουμε ακριβώς, γιατί τα νούμερα δεν βγαίνουν. Θεωρούμε ότι μείνανε πολύ περισσότεροι εκεί, καθότι οι εξισλαμισμοί είχαν αρχίσει πολύ νωρίς και σταδιακά υπήρχε μία αντίστροφη μέτρηση. Ενώ στην αρχή, στον Πόντο, το 95% ήταν χριστιανοί και αυτοί οι λίγοι που ήρθαν, το 5% ήταν μουσουλμάνοι, αντιστράφηκαν οι όροι. Επομένως, δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσοι ακριβώς είναι. Αλλά από τα σωματεία που υπάρχουν και από έναν υπολογισμό, όπως και στην Ελλάδα, εντελώς όχι επίσημο, ανεπίσημο, είναι περίπου ο ίδιος αριθμός. Νικολαίδης Νικόλαος, το όνομα του το Σύλλογο Ποντίων Ντίσσελντορφ. Ήθελα να ρωτήσω την κυρία Σταθιάδου το εξής. Μας δείξατε στην παρουσίαση ότι σχεδόν σε κάθε πόλη η οποία ήταν ανήκε στον Πόντο, έχει ακόμα μνημεία, είτε είναι διάφορα μνημεία, μοναστήρια, το καθεξής.
οι ντόπιοι σίγουρα ξέρουν την ιστορία τους και συμφωνώ μαζί σας που λέτε ότι αυτοί σίγουρα είναι πόντιοι και δεν μπορεί αυτοί να μην είναι και να είμαστε εμείς, εφόσον ζουν ακόμα την παράδοση. Αλλά ο κόσμος που ζει γενικώς και στις μεγαλύτερες πόλεις που είδαμε στην πλατεία της Τραπεζούντας, Σαψούντας, που έχει μνημεία, αν αυτοί οι άνθρωποι που ζουν εκεί πέρα γνωρίζουν την ιστορία των ποντίων των Καραντενής Μιλέτ, που λέτε, ή αν γνωρίζουν μια ιστορία δικιά τους, όπως είχατε πει ότι υπάρχει και άλλη πλευρά, ότι είναι της Τουρκίας, επειδή μου, αγάλματα ή το καθετή. Με αυτό ήθελα να μάθω. Στην Τουρκία, όταν έφυγαν οι δικοί μας το 1922-23 και μετά, δημιουργήθηκε μια εθνική τουρκική πολιτική. Αυτή η εθνική τουρκική πολιτική είχε μια ομάδα επιστημόνων, επικεφαλής, και δημιούργησαν ουσιαστικά από την αρχή την τουρκική ιστορία, την τουρκική λαογραφία. Δημιούργησαν τα Halk Evi, τα λεγόμενα σπίτια του λαού σε κάθε πόλη της Τουρκίας. Κατέγραψαν όλα τα έθιμα που υπήρχαν και δημιούργησαν ένα εθνικό κατάλογο τουρκικού πολιτισμού και ιστορίας. Όλα αυτά λοιπόν τα ενέταξαν στον εθνικό κατάλογο. Έτσι λοιπόν ο Πόντιος της Τουρκίας που γεννήθηκε το 30, το 40, το 50, το 60, αυτά έμαθε στο σχολείο ως πολιτισμό. Όμως δεν σημαίνει ότι δεν νιώθει τη διαφορετικότητά του, ειδικά ξανατονίζω, όχι σε όλο τον Πόντο, στο νομό της Τραπεζούντας, εκεί όπου έχουν μείνει δηλαδή οι ποντιόφωνοι. Μέσα στην Τραπεζούντα, έτσι μια που μίλησες και για μνημεία, όλα τα μνημεία που προβάλλει η τουρκική πολιτική, τα αξιοθέατα τέλος πάντων μπορεί να δει ένας τουρίστας στην Τραπεζούντα, είναι όλα ελληνικά. Δηλαδή, η Παναγία Σουμαλά, η Αγία Σοφία, η Βίλα του Καπαγιαννίδη, το φροντιστήριο της Τραπεζούντας, το μουσείο της Τραπεζούντας που είναι η Βίλα του Θεοφύλακτου. Ακόμα και τα μουσουλμανικά, που είναι δύο τα μουσουλμανικά μνημεία, έχουν μια ελληνική ιστορία. Δηλαδή, το μνημείο το μουσουλμανικό που είναι μέσα στη Τραπεζούντα είναι το τζαμί του Ισκεντέρ Πασά, ο οποίος ήταν ο Μητροπολίτης Αλέξανδρος από το Οφλής, ο οποίος ήταν η μοναδική περίπτωση που αλλαξοπίστησε και αλλαξοπίστησε, έγινε μουσουλμάνος δηλαδή, και αλλαξοπίστησε όλο το ποίμνιό του. Ήταν λοιπόν αυτού, είναι αυτού του Μητροπολίτη που έγινε Ισκεντέρ Πασά το τζαμί. Και το δεύτερο τζαμί που πάνε και επισκέφτονται οι Τούρκοι είναι το τζαμί της Γκιουλμπαχάρ, όπου βρίσκεται και το μνημείο που είναι θαμμένη, υποτίθεται, ο τύμβος, η Γκιουλμπαχάρ, η οποία ήταν η Μαρία από τη Λιβερά, κόρη παπά, που εν πάση περιπτώσει παντρεύτηκε Σουλτάνο, την ξέρετε την ιστορία, γέννησε Σουλτάνο και δόθηκαν πάρα πολλά προνόμια χάρη σε αυτήν στην περιοχή. Βασίζονται δηλαδή, θέλοντας και μη, σε ελληνικά μνημεία. Μάνια Κότσα από το Σύλλογο του Μανχάιμ. Έχω μια ερώτηση. Πρώτα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας δώσατε αυτή την ευκαιρία, γιατί πολλοί από εμάς, είτε για οικονομικούς είτε για επαγγελματικούς λόγους, δεν μπορούν να πάνε στην πατρίδα μας και έτσι μας τη φέρατε λίγο πιο κοντά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ πρώτα και αυτό. Η ερώτηση που έχω δεν διαφέρει πολύ από την ερώτηση του Νίκου. Μας είπατε, μας διηγηθήκατε και με τις φωτογραφίες και με τα πλάνα, ότι ήδη σας έχετε πάει πάρα πολλές φορές στην πατρίδα. Ο κόσμος εκεί, όταν σας βλέπει σαν ομάδα, δηλαδή οι τοπικοί κάτοικοι, δηλαδή υπάρχει κάποια ζεστασιά ή κάποια γένεια, πώς είναι δηλαδή, πώς σας αντιμετωπίζει? Ευχαριστώ. Θα σας πω αυτό που χαρακτηριστικά είπαν σε εμάς, ιδιαίτερα σε μένα που κατάγομαι από το χωριό Ζάβερα της Ματσούκας, είναι πολύ κοντά στο Χαψίγιο. Σήμερα λέγεται Ντίκαγια. Μετά από πολλαπλά ταξίδια βέβαια, οι κάτοικοι της περιοχής μου λένε ότι εσύ Κώστη, κι είσαι τουρίστη, κι είσαι μουσαφίρ, εσύ είσαι γερλής. Γερλής σημαίνει ντόπιος. Εσύ είσαι από εδώ. Με πολύ ζεστασιά, το 2010, όταν πραγματικά δεν υπήρχε δωμάτιο για να φιλοξενήσει όλους αυτούς τους πολλούς επισκέπτες και από την Ρωσία,
που είχαν έρθει και όλες τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, αλλά και από την Ελλάδα, υπήρχε ένα πολύ μεγάλο κύμα επισκεπτών. Τότε ο Δήμαρχος μας κάλεσε στο σπίτι και εμένα και τη Μηροφόρα και τα παιδιά, και πράγματι στην εφημερίδα Χωριά, που είναι πολύ μεγάλης κυκλοφορίας, με φωτογραφίες, προέτρεπε όλους τους κατοίκους να φιλοξενήσουν και εκείνοι στα σπίτια τους, μια και δεν βρίσκανε οι προσκυνητές ξενοδοχεία, να τους φιλοξενήσουν στα σπίτια τους. Και αυτό μάλιστα υπόθηκε και στο Δελτίο Ειδήσεων στην Ελλάδα. Ήταν ενδεικτικό της τάσης που έχουν πλέον οι κάτοικοι να μας αγκαλιάζουν. Γιατί καταλαβαίνουν πλέον ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην έρθουμε κοντά, εφόσον υπάρχει η ίδια κουλτούρα και στους δύο. Να προσθέσω κι εγώ ότι αυτό στην περιοχή του Πόντου δεν υπήρχε λόγος ο Δήμαρχος να το πει. Οι κάτοικοι έτσι κι αλλιώς έχουν αυτό που λέμε εμείς ποντιακή φιλοξενία. Και θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά κάτι που θυμάμαι τον πατέρα μου, που πήγε πριν 30-35 χρόνια εκεί και του λέγανε «Στάθη, για τεσάς», δηλαδή τους Πόντιους, «τα πόρτα σε μου είναι ανοιχτά. Αν κι είναι ανοιχτά, δώσε έναν λάχτα», λέει, «έναν είναι». Πριν 30 χρόνια, σε μια περιοχή της Τόνιας, που ακόμα και τώρα οπλοφορούν στην Τόνια και δεν υπάρχει ούτε οργανωμένη αστυνομία καλά-καλά εκεί. Καραγιαννίνης Παναγιώτης ονομάζομαι, είμαι από το Σύλλογο του Wiesbaden. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Αναφέρατε προηγουμένως τις λέξεις «Las» και «Rim». Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο, γιατί ξέρω από πληροφορίες μου ότι η «Las» δεν είναι καθόλου σωστή και κακώς μας έχουν δώσει αυτό το προσώνυμο, και πού ακριβώς μιλούνται ακόμα ποντιακά στον Πόντο. Τα ελληνικά, όπως λένε αυτή η γλώσσα η δικιά μας που λέμε. Αυτό. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από αυτό. Αυτό που εμείς μιλάμε, η διάλεκτος αυτή, είναι η πλησιέστερη στην αρχαία ελληνική. Είναι η διάλεκτος της αρχαίας ελληνικής. Αυτοί λοιπόν που μιλούν αυτή την γλώσσα είναι οι Ρουμ. Ρουμ είναι από το Ρωμαίος. Γιατί θα το έχετε ακούσει και από τους παππούδες μας ότι αυτό προσδιορίζονταν ως Ρωμαίοι, Ρωμαίοι καπαλικάρια, υπάρχουν και στα τραγούδια. Πώς όμως λέγονται Ρωμαίοι, αυτό προσδιορίζονται ως Ρωμαίοι? Μετά την Νέα Ρώμη, όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος το 430 ίδρυσε τη Νέα Ρώμη, την Κωνσταντινούπολη, όλη η Ανατολική Αυτοκρατορία λεγόταν Ρωμανία. Με αυτόν τον όρο ήταν γνωστή. Εμείς θα έλεγα, που καταγόμαστε από τον Πόντο, ήμασταν εθνικά ως καταγωγή Έλληνες, πνευματικά χριστιανοί και πολιτικά Ρωμαίοι. Αυτό το τρίπτυχο συνθέτει τον όρο Ρωμαίος, Ρωμαίικον παλικάρ. Άρα λοιπόν, φυσικά τα τελευταία 150 χρόνια της Ρωμανίας ξέρουμε ότι υπήρχε ελληνοφωνία σε όλη τη Ρωμανία, εξ αρχής άλλωστε. Η Λαζή είναι μια ιδιαίτερη φυλή και μάλιστα πολύ μικρή. Δηλαδή, όταν υπήρχαν στη Μικρά Ασία δεδηλωμένοι 2.900.000 Έλληνες, Ρωμαίοι, οι Λαζοί ήταν 150.000. Έχουν μια ιδιαίτερη γλώσσα και έναν ιδιαίτερο πολιτισμό. Είναι ένα φύλλο κολχικό που
φυσικά και λόγω του ότι ήταν μικρό, ακολούθησε τον χριστιανισμό για ευνοϊκούς λόγους. Όταν κυρίαρχη δύναμη ήταν τον χριστιανισμός και όταν κυρίαρχη δύναμη ήταν το Ισλάμ, γίνανε μουσουλμάνοι. Αυτοί λοιπόν δεν έχουν καμία σχέση με εμάς. Γι' αυτό ανέφερα και εγώ ότι εκεί στον Πόντο, η Ρουμ, αυτοί που συγγένε Ρουμτσα, έτσι το λένε, Ρωμαϊκά, αυτοί που μιλάνε Ρωμαϊκά, ξέρουν ότι δεν έχουν καμία σχέση με τους Λάζ. Όπως και οι Λαζί, έτσι λέγονται στα Τούρκικα, Ρουμ και Λάζ. Οι Λαζί ξέρουν ότι δεν έχουν καμία σχέση με τους Ρωμαίους, με τους Έλληνες. Ελπίζω να σας κάλυψε. Από την έχουμε άλλες ερωτήσεις. Θα κάνω μια τελευταία εγώ. Είχατε δείξει διάφορες εκκλησίες και διάφορα έργα τέχνης, τέλος πάντων. Θα ήθελα να ξέρω αν τυχόν υπάρχουν πληροφορίες για αυτούς, για τους αρχιτέκτονες, για τους γλύπτες του τότε καιρό. Και άμα τους γνωρίζουν τοπικοί, ξέρω. Όχι, τυπούν τοπικοί, όχι, ούτε κατά διάρκεια. Τότε τοπικοί. Τοπικοί, ναι, όχι. Υπάρχουν για κάποια, ναι, όπως ας πούμε για τα κτίρια αυτού του περίφημου αρχιτέκτονα του Φιλίζη, του Δημητρίου Φιλίζη, ο οποίος ήρθε, όπως σας είπα, στη Θεσσαλονίκη και σώζονται κάποια κτίρια του Φιλίζη σήμερα στη Θεσσαλονίκη, όπως, εν πάση περιπτώσει, η Φιλοσοφική Σχολή που ήταν... Α, βεβαίως, ναι, και ο μικρός ναός της Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο, όσοι επισκεφτήκατε την Παναγία Σουμελά, εκείνο το πέτρινο, το πανέμορφο κτίσμα. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα κτίρια μέσα στην Τραπεζούντα που ξέρουμε ότι είναι του Φιλίζη. Κάποια άλλα δεν το γνωρίζω. Το φροντιστήριο Τραπεζούντας, ναι, του αρχιτέκτονα του Κακουλίδη. Σίγουρα εκεί όχι απλώς δεν γνωρίζουν, πολλές φορές ψάχναμε για το τάδε κάστρο σε κάποιο χωριό και το βλέπανε και λέγανε στα Τούρκια, «Α, αυτό κάστρο είναι». Δηλαδή, ζουν εκεί και δεν ξέρουν πάνω από το κεφάλι τους ποια είναι αυτή η ιστορία μέσα στο σπίτι τους. Αν δεν έχετε άλλη ερώτηση, να ευχαριστήσουμε τη Συντονιστική Επιτροπή, τα μέλη της, για την πρόσκληση και για την ωραία φιλοξενία. Σας ευχαριστούμε πολύ.